Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τώρα θα κάνουμε ένα βιντεάκι, ό,τι πιο απλό υπάρχει, αλλά μια γεύση που τουλάχιστον για μένα είναι μέσα στο κεφάλι μου, γιατί δεν θα ξεχάσω τη γεύση όταν τρώω μια γοριάτικη και στο τέλος, αν δεν κάνω τη βουτυχτή με τη μπουκιά και το πιρούνι στο ζουμί που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι απλό, θα πάρουμε ντομάτες και θα δούμε πώς θα κάνουμε ένα απλό κρύο dressing με φρέσκα ντομάτα. Θέλω να πω κάτι παραπάνω, ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί με αυτό το απλό βιντεάκι για μένα κλείνει ένας κύκλος, γιατί είναι το 500ο βιντεάκι που θα φτάσει σε εσάς. Θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν κάποια βιντεάκια κάθε μέρα και κάποια στιγμή γρήγορα θα φτάσει και αυτό εδώ, το οποίο είναι το 500ο. Για μένα κλείνει ένας κύκλος που άρχισε με τα πρώτα βιντεάκια τα οποία βλέπετε από το 2007 και τα δημοσίευσα στο YouTube το 2015 και 2016. Σήμερα, το 2020, τέλος Ιουνίου, κλείνω αυτόν τον κύκλο με αυτό το 500ο βιντεάκι, τα οποία είναι για σας με πάρα πολύ αγάπη. Ας δούμε τώρα το dressing. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Ας το δούμε από κοντά. Φίλοι μου, θα πάρουμε ένα blender. Θα βάλω τις ντομάτες οι οποίες τι. Έχω βγάλει το κεντρικό ρόζο και τις καθάρισα σαν μήλο. Δηλαδή να μην καθόμαστε να ζεματάμε και να ξεφρουδίζουμε ντομάτες. Με πολύ απλό τρόπο, όλοι έχουν καθαρίσει μήλα, γιατί να καθαρίσουμε και ντομάτες. Λοιπόν, τις κόβουμε έτσι εδώ στα 4. Αυτό που δοκιμάζουμε από τη χωριάτικη, τι το κάνει νόστιμο. Το κάνει νόστιμο η αναλογία που υπάρχει μέσα και που δένουν τα υλικά μεταξύ τους, το λάδι με το ξύδι, με τη ρίγανη, όλα αυτά. Λοιπόν, θα βάλουμε ελαιόλαδο, εννοείται. Ξύδι. Ρίγανη. Μπορούμε και φρέσκια ρίγανη αν έχουμε, αλλά και η ξερή θα κάνει τη δουλειά της, θα δώσει το άρωμα της μέσω του σχημού της ντομάτας. Αλάτι, πιπέρι και μία φρέζα, λίγο ζάχαρη, μία, έως και καθόλου. Λοιπόν, εγώ τώρα πολλές φορές και από συνήθεια. Τώρα, εδώ πέρα μέσα μπορούμε να βάλουμε φίλες και φίλοι και λίγες ελιές, μερικά φιλέτα ελιάς, έτσι. Εγώ θα βάλω λίγα τώρα, έως καθόλου τα άλλα θα τα παντρέψουμε στο πιάτο. Λοιπόν, κλείνουμε. Και με αυτό εδώ το μικρό μπλεντεράκι θα τα αλέσουμε. Δοκιμάζουμε τώρα ξανά. Ωραία. Καμία σχέση. Εδώ είμαστε ακριβώς. Δεν το πειράζω καθόλου. Λοιπόν, και γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί μπορεί να συνοδέψει διάφορα λαχανικά σε στίκ. Μπορεί να συνοδέψει κάποια τηγανιτά λαχανικά. Γιατί είναι μια γεύση που δεν θέλω μόνο στη χωριά. Και είναι μια γεύση που πιστεύω που ταιριάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι εδώ θα το παντρέψουμε εμείς με κάτι που κάναμε λίγο πιο μπροστά. Κάναμε κολοκυθά, κάναμε λαχανικά με λουκουμάδες λαχανικών. Οπότε ας το χρησιμοποιήσουμε για εδώ. Είναι μια γεύση που θέλω να την έχω και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο όταν τρώω χωριάτικη. Νομίζω το δικαιούμαι. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εκεί. Ωραία. Θα βάλουμε με ένα κουτάρι σε αυτό εδώ το σφινάκι, να το συνοδέψουμε.
ένα φιλαράκι μαϊδανό. Αυτό και μετά, λοιπόν, και με αυτό το κρύο, αλλά τόσο γευστικό πραγματικά, εδώ έχουμε λίγες ελίτσες που ταιριάζει τέλεια εδώ. Μπορούμε να το παντρέψουμε μέσα στο πιάτο. Και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τους λουκουμάδες λαχανικών μαζί με αυτό το dressing, το dressing της χωριάτικης, ναι, αυτό το ομό κρύο dressing, τόσο δροσερό και τόσο νόστιμο. Φίλες και φίλοι, μόλις είδαμε μία απλή dressing, ό,τι πιο απλό, μπορούμε να το ονομάσουμε το dressing της χωριάτικης, έτσι, της ντομάτας, της ομής, με το ελαιόλαδο και το ξύδι, έτσι, απλά και με ρίγανη. Που, για να σας δείξω έτσι πού μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε, το πάντρεψα μαζί με τους λουκουμάδες λαχανικών, για να δούμε τη χρήση του. Που δεν είναι μόνο εδώ, μπορεί να συνοδεύσει η ομάδα χανικά σε στίκ, πάρα πολλές επιλογές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί όπως είπα και στον πρόλογο μου, αυτό είναι το 500ο βιντεάκι. Έχει κλείσει ένας κύκλος, για μένα έχει ανοίξει ένας άλλος και θα προσπαθήσω να φανώ συνεπής και αντάξιος στη δικιά σας εμπιστοσύνη και αγάπη που μου δείχνετε. Σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.